Καλημέρα σας κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα κύριε Καλημέρα Πατεράκη, κύριε Σοβακάκη, τι κάνετε? Παγωμένη Ιεράπετρα. Η υπηρεσία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, αν το λέμε σωστά, λόγω αργίας? Ναι. Έχουμε προσωπικό ασφαλείας, δεν έχουμε κανένα αυτό το πρόβλημα. Εχθές είχαμε κάποια διακοπή ρεύματος πάνω στην περιοχή της Αρακίνας, είχαν βγει κάποιες γεωτρήσεις εκτός. Εγώ ίδιος με κάποιο τεχνίτη πήγαμε το βράδυ αργά, πάνω απόγευμα αργά, και αφήσαμε στη λειτουργία. Οι δεξαμενές μας είναι γεμάτες. Κάποιο ιδιαίτερο θέμα δεν έχουμε προς το παρόν. Και ο αγωγός εκεί της Αρακίνας που έχουμε σπασίματα έχει αποκατασταθεί? Ναι. Είχαμε προσθέσει ένα σοβαρό σπάσιμο πριν δύο μέρες. Ευτυχώς προλάβαμε πριν την κακοκαιρία, πριν τα. Δηλαδή, εντάξει, εκείνη τη μέρα έκανε πολύ κρύο, αλλά καταφέραμε το μέχρι αργά το απόγευμα και τον επισκευάσαμε. Δώσαμε πολύ γρήγορα το νερό. Τώρα άλλο θέμα δεν έχουμε σήμερα προς το παρόν. Ωραία. Και νερό παγωμένο, δηλαδή στις βρύσες τρέχει. Ωραία. Οπότε και η Σαρακίνα από εκεί που δίνει συνεχώς τα σπασίματα αυτά. Είναι με τον καινούριο αγωγό, είναι ή το παλιό σπάει συνέχεια? Το παλιό σπάει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνδέσει το καινούριο, αλλά δεν είναι ακόμα, δεν έχουμε δώσει ακόμα προς το παρόν σε χρήση, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες απάνω των εργολάβων για από εμάς. Πιστεύω σε κανένα δύο εβδομάδες, γιατί πρέπει, αυτός είναι πολύ μεγάλος αγωγός, πρέπει μέχρι να γεμίσει, μέχρι να γίνουν κάποιες καθαρισμοί, θέλει κάποιες μέρες, πιστεύω μέσα στο Φλεβάρι να το δώσουμε προς τα χρήση το δίκτυο καινούριο. Έχουμε κάποια ενημέρωση για τα λίμματα και τον κορονοϊό εκεί? Έχει κάνει. Εγώ με ενημέρωσαν για το δημοσίευμα το δικό σας. Όχι, για τον κορονοϊό, αν έχουμε κάποια. Θα σας πάω και στα λίμματα. Δεν έχουμε κάνει τώρα τελευταία ανάλυση. Τώρα που να θα κάνουμε το Φλεβάρι, θα αφήσουν πάλι οι αναλύσεις να κάνουμε. Θα δούμε τι είχε μέχρι τελειώσει η σύμβασή μας με την εταιρεία που μας κάνει τις αναλύσεις. Τώρα το Φλεβάρι θα ξανατρέξει. Οπότε δεν έχουμε εικόνα, δηλαδή, πόσο κορονοϊό. Δεν πρέπει να περιμένουμε. Όχι, το λέω αυτό γιατί ήμασταν πολλά κρούσματα το τελευταίο διάστημα στην Ιεράπετρα, οπότε φαντάζομαι και τα λίμματα. Παρουσιαστήκανε κρούσματα. Μου λένε εικόνα, μας δίνουν οι γιατροί, μας δίνουν τα νοσοκομεία, μας δίνουν οι ειδικοί. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τα λίμματα για να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να προσθέσουμε. Ναι, σωστό και αυτό, αλλά έχουμε μια έτσι ενδεικτική εικόνα της κατάστασης, φαντάζομαι, μέσα από τα λίμματα. Βοηθάνε και αυτά τα. Βοηθάνε. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, αυτό το, για να πάμε στο φαινόμενο της έντονης δυσοσμίας που παρατηρήσαμε χθες, για πείτε μας. Ναι, εγώ χθες πληροφορήθηκα, για έστειλα μέσα στο διευθυντή στο σημείο και πέρασα και εγώ ίδιος μετά που κατέβηκα από τη Σαρακίνα. Εγώ δεν στάθηκα δυσοσμία. Το νερό είναι αγωγός ομβρίων. Έτρεχε νερό προς τη θάλασσα από τον αγωγό των ομβρίων. Εκείνη τώρα που πέρασα εγώ δεν αισθάνθηκα κάποια δυσοσμία. Εμείς τα δίκτυα μας είναι κανονικά, δεν Να σας πω τώρα τι έχω χειριστεί δημοσιογραφικά και προηγούμενα πολλά χρόνια πριν. Κάποιοι συμπολίτες μας ενδεχομένως να μην έχουν συνδεθεί με το βιολογικό, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Και έχω εικόνα. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, ας πούμε, καταλαβαίνω το λέω, αλλά κάποιοι τώρα δεν έχουν ακόμη συνδεθεί και βρίσκουν ευκαιρία όταν βρέχει και ρίχνουν τα λίματα στον ομβρίων. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορούμε εμείς θα το ψάχνουμε σαν υπηρεσία. Ή άλλο φαινόμενο που έχουμε παρατηρήσει και το λύνουμε το αυτό είναι ότι μερικοί συνδημότες μας, για να μην πληρώσουν τέλος αποχέτευσης, μπορεί να έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο να τα ρίχνουν καμιά φορά μέσα στον αγωγό των ομβρίων. Ναι, γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί νόμιζα ότι είχε τελειώσει αυτό το θέμα με τα λίμματα στους αγωγούς ομβρίων. Αλλά τελικώς εχθές, ίσως εκείνη την ώρα που πέρασα, γιατί εγώ από την αστυνομία για να πάω στο πάρκινγκ ήταν η δυσοσμία απίστευτη. Εκείνη την ώρα που πέρασα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να. Βρόχινο νερό και πήγαινε στη θάλασσα. Ενδεχομένως το πρωί-πρωί να το έκαναν αυτό ή τέτοια ώρα. Αυτό τώρα, κύριε Δήμαρχε, θα το αφήσουμε έτσι? Δηλαδή, θα είναι κάποιοι έξυπνοι οι οποίοι θα ρίχνουν τα λίμματα στον αγωγό ομβρίων και θα πέφτουν στη θάλασσα? Το έχουμε υπόψη σαν υπηρεσία και λέμε τώρα να ξεκινήσουμε να ψάξουμε όλα τα δίκτυά μας να δούμε αν εντοπίσουμε τέτοιο φαινόμενο όπου και να υπάρχει.
Μετά θα επέμβουμε και εμείς και η Δημοτική Αστυνομία. Ναι, και τα νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να βρείτε και γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν συνδεθεί με του... Υπάρχει τρόπος. Είναι λίγο... Γιατί ναι, αλλά είναι και είναι χρόνια τώρα αυτή η ιστορία, δηλαδή την έχω ξανασυναντήσει αυτή την ιστορία δημοσιογραφικά και... Είναι ντροπή τώρα, οι μισοί πολίτες να πληρώνουν. Το θέμα και να έχουμε και εμείς σαν πολίτες λίγο ευσυνειδησία, λίγο να είμαστε λίγο, πώς να το πω τώρα, πρέπει να δείχνουμε παραπάνω υπευθυνότητα. Τώρα να έχουμε ένα κρυφό λάστιχο, να αδειάζουμε το μόφρο μας, να αδειάζουμε την αποχέτευσή μας, να αδειάζουμε αυτό σε, κάπο, σε κάποιο κρυφό απόμερο φρεάτιο ή, εντάξει, αυτό... Αν δεν το έχουμε εντοπίσει, αλλά έχουμε πληροφορίες που μπορεί να υπάρχει. Να. Το ψάχνουμε σαν υπηρεσία, πιστεύω. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να λήξει αυτό τώρα, κύριε Δήμαρχε, αυτό το θέμα. Να ξέρει ότι κάποια στιγμή θα το τσιμπήσουμε και τα πρόσφατα θα είναι ακριβά. Ναι, νομίζω ότι είναι και άδικο για τους υπόλοιπους που πληρώνουν δημοτικά τέλη σύνδεσης με τον αγωγό. Πάντως, σαν υπηρεσία, εγώ έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια να βρούμε αυτές τις, αν υπάρχουν παροχές, να πιάσουμε το δίκτυο, ειδικά και στο κέντρο που παρατηρίζει το φαινόμενο πολλές φορές να μυρίζουν και τα ισκάρες. Και πιστεύω τώρα ότι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ελέγχουμε ένα δίκτυο, όποτε μας επιτρέπει και ο καιρός και οι λειτουργίες. Ναι, είναι και επικίνδυνο αυτό το οποίο κάνουν για τη δημόσια υγεία, γι' αυτό το λόγο πέρα από τις δυσοσμίες απλά. Αυτά όλα βέβαια είναι επιθετικά μέχρι να... Αυτό τώρα πήρατε κάποιο δείγμα πέρα από την οσμή που λέτε εγώ μύρισα, εσείς δεν μύρισατε, πήρατε κάποιο δείγμα να δείτε αν όντως υπάρχουν λίμματα εδώ στη θάλασσα? Όπου πήγα εγώ δεν υπήρχε, ήταν πεντακάθαρο νερό χωρίς οσμή, δεν υπήρχε το παραμικρό. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ στο απόγευμα που πήγα, ούτε οσμή υπήρχε. Θα είχε φύγει εντωμεταξύ γι' αυτό. Θα είχε τελειώσει. Δεν το γνωρίζω. Εγώ πέρασα το πρωί προς μεσημέρι. Οπότε εκείνη την ώρα ήταν σε έξαρση το φαινόμενο αυτό και γι' αυτό το ανακοινώσαμε προς γνώση και δική σας, κύριε Δημαρχέ. Εμείς θα το ψάξουμε τώρα. Ναι, να λήξει αυτή η ιστορία. Πραγματικά, δηλαδή χρόνια. Θα δώσω τη διευθυντή υπηρεσία εντολή να το ψάξουμε από αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, μόλις επιτρέψει ο καιρός, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Έτσι, να πιαστούν αυτοί οι ασυνείδητοι, γιατί δεν είναι, λέμε, πώς το λένε, ισονομία στους πολίτες, ή δεν μπορεί να πληρώνει ο ένας και ο άλλος να πληρώνει. Εμείς οι πολίτες να δείξουμε υπευθυνότητα. Ωραία. Αλλιώς μετά δεν μπορούμε και ο καθένας να ένα αστυνόμο πάνω στο κεφάλι του να του λέει τι να κάνει. Εμείς πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες. Για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι όμως γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν που μπορούμε εμείς θα επέμβουμε. Να δούμε και ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι εσείς είστε ο αρμόδιος. Έχει να κάνει με τις λακκούβες. Ναι, ναι. Προχθές έγινε και ίσως παρεξήγηση το, δεν ξέρω, ο πολιτιστικός σύλλογος της Γραλιγιάς ανέβασε εκεί ένα... Το πρωί. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να αναμεταδώσουμε ουσιαστικά την πληροφορία ότι έκλειναν λακκούβες ο πολιτιστικός σύλλογος και την ανάρτηση έλεγε μέχρι να επιληθεί ο Δήμος. Έτσι. Οπότε εγώ σκέφτηκα ότι δεν ήταν ο Δήμος εκεί παρόν για κάποιους λόγους που δεν ήταν του παρόντος. Για πείτε μας τώρα γενικότερα όμως για τις λακκούβες που είναι πολλές και ιδιαίτερα εκεί στη Γραλιγιά. Ναι. Το ξεροδρόμο στο Στόμιο Γραλιγιά έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Χθες πάλι που πέρασα έχουν ξανά αυτές που θάψαμε πρόχειρα. Κάποιο υλικό με 3α να δείξει ότι την ημέρα που το ρίξαμε έβρεχε, δεν μπορεί να κολλήσει ασφαλτικό, δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα άλλο λόγω αυτό. Κάναμε μια πρόχειρη επέμβαση. Το υλικό έχει ξαναφύγει, θα το ξαναβάλουμε. Αν μέχρι να κάποιο να στεγνώσει λίγο το δόστομα, να μπορούμε να επιχειρήσουμε να βάλουμε λίγο ασφαλτικό. Είναι όντως, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Απλά εντάξει, τρέχει το πρόγραμμα. Θα αλλαχτεί όλο ο ασφαλτοτάπητας, Γραλιγιά και Στόμιο θα αλλαχτεί. Mm. Είναι πρόγραμμα που τρέχει. Mm-hmm. Μόλις επιτρέψει ο καιρός, άνοιξη καιρού, θα αντικατασταθεί όλο το δόστρωμα. Mm. Το θέμα είναι τώρα εμείς να επιτρέψει και λίγο καιρός να χτίσουμε αυτές τις λακκούβες που υπάρχουν. Γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα. Mm. Και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και εμείς οι οδηγοί. Μέχρι, εντάξει, είναι δρόμος που περνάνε πολλά βαρέα οχήματα. Λίγο να σπάσει κάποιο ένα κομμάτι του δοστρώματος, σιγά σιγά με τα αυτοκίνητα, με την προχή. Θα ξεκολλήσει ολόκληρο κομμάτι. Λίγο παραπάνω προσοχή και πιστεύω τώρα από εβδομάδα θα το λύσουμε το θέμα αυτό. Μάλιστα. Για τις λακκούβες να σκεπαστούν μέχρι να ξεκινήσει εκεί η οριστική αποκατάσταση. Καταλαβαίνω. Στον δρόμο που είναι δική σας αρμοδιότητα,
Γράλιγια Προστόμιο. Εκεί είναι ο δρόμος. Δεν το έχουμε ξαναπεί. Είναι δύσκολο. Είναι παλιό το δόστρωμα. Τώρα σε άλλα σημεία, κύριε Δήμαρχε, έχετε χαρτογραφήσει κάπως τις λακκούβες, κάπως? Εμείς συνέχεια γυρίζουμε και την πόλη και τα χωριά όπου εντοπίζουμε λακκούβα, βάνουμε όπου είναι δικιά μας αρμοδιότητα και όπου δεν είναι. Απλά, εντάξει, το χειμώνα παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο με τις λακκούβες, με τις πολλές βροχές, με τα φορτηγά, με τα αυτά, ξεκολλάνε ολόκληρα τμήματα του στρώματος, όπου όλο το χειμώνα, τώρα αυτό το μήνα μας πέρασε, το προσωπικό αυτή τη δουλειά κάνει. Γυρίζει σε όλο την πόλη με κουβάδες ψυχρή άσφαλτο που είναι έτοιμη προς χρήση και κλείνουμε λακκούβες. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μέχρι να ανοίξει ο καιρός λίγο, να αφήσει την ασφαλτοστρώση, να μπορούμε να την διορθώσουμε ολόκληρα τμήματα. Τώρα με τους αποχιονισμούς οι οποίοι γίνονται σε κάποιους δρόμους, ιδιαίτερα στα ορεινά κομμάτια, θα έχουμε κάποια εικόνα, μήπως δημιουργηθούν κάποια προβλήματα στους δρόμους εξαιτίας αυτών των αναγκαστικών αποχιονισμών? Όπου υπάρχει πρόβλημα θα πέμπουμε. Τώρα όλα τα μηχανήματα του Δήμου είναι σε επιποδός, όλοι οι χειριστές. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή προέχει να ανοίξει ο δρόμος προφανώς. Όχι απλά. Μετά από το χιόνι θα δούμε ότι προβλήματα προκύψουν, θα τα επιδιορθώσουμε. Το θέμα να προσέχουμε και εμείς να δείξουμε την παραπάνω προσοχή τώρα αυτές τις μέρες, να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, να μην πάρουμε και τους εαυτούς μας σε περιπέτειες, αλλά και τις υπηρεσίες και του Δήμου και της πυροσβεστικής αστυνομίας, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται μέσω κακοκαιρίας να βγούμε στο βουνό να φωτογραφηθούμε. Περιμένουμε να κοπάσει λίγο καιρό. Ναι, όχι, παρατηρηθήκαν τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι λίγο πολύ και από τις δηλώσεις του κ. Γουλιδάκη, του Περιφερειάρχη, και του κ. Παπαδάκη και οι δικές σας τώρα, δουλέψαν στο να μπορέσει να μην αφαιθεί έτσι και τα φαινόμενα πολλαπλασιαστούν, ή κάπως μαζεύτηκε το πράγμα? Εντάξει. Πιστεύω τώρα να δείξουμε λίγο παραπάνω απευθυνότητα, να μην βάλουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας σε κίνδυνο, χωρίς λόγο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες, κύριε Αντιδήμαρχε, αναφορικά με τα λίμματα και τους αγωγούς ομβρίων που δυστυχώς τα τελευταία 15 χρόνια ενδεχομένως κάποιοι να μην συνεχίσουν. Δεν έχουμε ούτε στη θάλασσα μας ούτε αυτό, απλά εντάξει, το ερευνούμε το φαινόμενο, ήταν εκείνη την ώρα κάποιο τυχαίο γεγονός, πάντως να ξέρει ο κόσμος ότι το ερευνούμε ή δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε στο δίκτυο της αποχέτευσης στην πόλη μας. Τώρα. Ναι, όχι, δεν είπα ότι έχουμε θέμα. Κάποιοι πρέπει να τους βρείτε αυτούς. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Δημαρχέ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και με τις λακκούβες που έχουμε μπόλικες και φαντάζομαι θα τους δούμε σε όλο το μεγαλείο, τις λακκουβάρες μετά που θα τα φύγουν τα χιόνια και οι βροχούλες.